Πάμε λοιπόν στον Χρήστο Τσιγουρή. Και Χρήστο, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ σου. Η κυρία Κρήτα ξεκαθάρισε πώς θα μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι τώρα τι θα κάνει ο κύριος Αποστολάκης. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, Εύα, θεωρείται κομβική η επιλογή της κυρίας Ακρήτα. Θυμίζω ότι είναι βουλευτής επικρατείας. Δεν έχει δηλαδή πάρει την έδρα με σταυρό, επιλέγοντας κάποιος ψηφοφόρος στο όνομά της. Ενδεχομένως να επηρεάσει τις αποφάσεις του κυρίου Αποστολάκη, ο οποίος δεν έχει τοποθετηθεί. Ναι, γιατί είπε η κυρία Κρήτα πως η έδρα ανήκει στο κόμμα. Ακριβώς, μιλάμε πάντα για διαφορετική βαρύτητα που έχει η έδρα επικρατείας του κόμματος. Ο κύριος Αποστολάκης δεν έχει τοποθετηθεί. Δεν ξέρω αν αυτό θα επηρεάσει την επιλογή του. Σήμερα πάντως ο κύριος Αποστολάκης εκπροσώπησε το ΣΥΡΙΖΑ ως τομέαρχης άμυνας σε αυτή την ενημέρωση που έκανε στα πολιτικά κόμματα ο Υπουργός Άμυνας για τη νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων. Και μένει να δούμε αν η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει φρένο, θα βάλει φρένο, θα είναι μια τροχοπέδη και για τις διαθέσεις άλλων βουλευτών που έχουν τάσεις φυγής. Πάντως πρέπει να σου πω ότι σε μια επιλογή έκπληξη είδαμε σήμερα, δεδομένων των όσων έχουν προηγηθεί εννοώ έκπληξη, είδαμε σήμερα την υπογραφή της κυρία Τζάκρη και 19 ακόμα βουλευτών σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας, ενώ σήμερα με πληροφορίες του Open έχει γίνει συζήτηση και ενδεχομένως να έχουμε πρωτοβουλία της κυρίας Τζάκρη για ερώτηση σε σχέση με τους εργάτες γης, καθώς έχει προηγηθεί συνεννόησή της με τους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο, γιατί η κυρία Τζάκρη προημερών είπε πως θα μείνω μέχρι να κάνει κόμμα, μέχρι να φύγω, μέχρι να κάνει το κόμμα ο Στέφανος Κασελάκης. Το κόμμα, αυτό το κίνημα που ο κύριος Κασελάκης από ό,τι φαίνεται ετοιμάζει να παρουσιάσει προς το τέλος του μήνα. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τις επιλογές αυτές. Θεωρώ δύσκολο να παραμείνει η κυρία Τζάκρη. Ως προς την εκτίμησή μου εννοώ, με δεδομένα τα όσα έχουν υποθεί το προηγούμενο διάστημα, γι' αυτό και μιλώ για έκπληξη με βάση τις ερωτήσεις στη Βουλή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσιγουρή.